Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και για σήμερα που μας αξιώνει να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα και τις ερωτήσεις ακόμη που θέτετε σε εμάς με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε και διεκδικούμε την αυθεντία στην Αρμενία των Γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε καθηγητές, διδάσκαλοι ή θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές και μαθητεύουμε μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα θα αρχίσουμε με έναν αδελφό μας, τον Ματθαίο από την Πολωνία. Διαβάζω. «Σας χαιρετώ, αδελφέ. Ήθε ο Θεός να σε ευλογήσει στο έργο σου. Έχω μια ερώτηση σχετικά με ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή. Είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, Ιώτα Δέλτα 14-26. Εννοείς την πραγματικότητα πρέπει να μισούμε τους γονείς, αδελφούς και αδελφές και τον εαυτό μας? Ο Κύριος Ιησούς προέτρεπε να μισήσουμε και μάλιστα τους οικείους μας? Αυτό δεν χωράει στο μυαλό μου. Αφού αυτός κήρυτε για την αγάπη και μάλιστα διέταζε να αγαπάμε τους εχθρούς μας και ο ίδιος προσευχότανε για τους δικούς του δολοφόνους και μάλιστα τη στιγμή που τον σταύρωναν. Ευχαριστώ πολύ και στέλνω χαιρετίσματα σε όλους». Ναι, αγαπητέ Ματθαίο από την Πολωνία, είναι η ερώτησή σου λογική και έτσι όπως την περιγράφεις, πράγματι αυτό το εδάφιο μπορεί να μας φέρει σε δύσκολη θέση στη σκέψη μας. Όμως ας το διαβάσουμε και να δούμε μετά. Διαβάζω από το Ιώτα Δέλτα 25-26. «Ήρχονται εδώ μεταυτού όχλοι πολλοί και στραφείς, είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς έτη δε και την εαυτού ζωήν, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Η λέξη μισό στα αρχαία ελληνικά δεν έχει την έννοια ακριβώς που έχουμε σήμερα με μίσος, τέλειο κλπ. Είναι βέβαια η ερμηνεία του «το εχθρεύομαι», κατ' εξοχήν, εχθρεύομαι, αλλά εδώ υπάρχει άλλη ερμηνεία στην ελληνική γλώσσα όπου το μισό σημαίνει αποστρέφομαι, απαρνιέμαι και απεχθάνουμε. Εκτός από το εχθρεύομαι. Αποστρέφουμε, απαρνιέμαι και απεχθάνουμε. Εάν δε πάμε και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον που αναφέρεται στο ίδιο γεγονός περίπου και μάλιστα στο Ιώτα κεφάλαιο, στο 10 κεφάλαιο και στο 34 εδάφιο, διαβάζω. «Μην νομίσετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνην επί την γη. Δεν ήλθω να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτού και νύμφη κατά της πενθεράς αυτού και οι εχθροί του ανθρώπου θέλουν συνείστε οι οικιακοί αυτού». Δηλαδή οι άνθρωποι της οικίας του θα γίνουν εχθροί στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος θα πιστέψει και θα αποδεχθεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Η Γραφή λέει, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφει ότι όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, σε αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Ιησού Χριστού. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι
Όταν κάποιος άνθρωπος μέσα σε μια οικογένεια πιστέψει και δεχθεί το Χριστό, από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματά του με την οικογένειά του. Η οικογένειά του τον θεωρεί ότι είναι αιρετικός, ότι είναι τρελός, όχι τώρα απαρχής. Άλλωστε απαρχής οι χριστιανοί ήσαν αιρετικοί στα μάτια όλων των άλλων. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία απεκαλούντο αίρεση των Αζωραίων. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων το περιγράφει πάρα πολύ καλά αυτό στο κεφάλαιο ΚΔ, δηλαδή στο 24 κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο όταν ομολογεί. Ομολογώ δε τούτο εισέ ότι κατά την οδόν την οποίαν ούτη λέγουσιν αίρεσιν ούτω λατρεύω τον Θεόν των Πατέρων μου, πιστεύων εις πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο και εν τες προφήτες. Και έχουν ελπίδα εις τον Θεόν, την οποία και αυτοί ούτοι προσμένουσιν, ότι μέλει να γίνει ανάσταση νεκρών, δικαίονται και αδίκων. Εις τούτο δε εγώ σπουδάζω, εις το να έχω άπτες των συνείδησιν προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους διαπαντός. Άρα, ο χριστιανός πάντοτε, ο αληθινός χριστιανός, αυτός που πραγματικά δέχεται τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Και τι σημαίνει, και ζει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Όχι μόνο πιστεύει, όχι μόνο ομολογεί, αλλά και ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η πρώτη κατηγορία που θα έρθει εναντίον του είναι ότι είναι αιρετικός. Αιρετικός σημαίνει έχει χάσει το δρόμο του, έχει χάσει την αλήθεια. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, επαναλαμβάνω, ήταν η αίρεση των Αζωραίων, αλλά και πάντοτε έκτοτε οι άνθρωποι που δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό, που αναγεννήθηκαν, βαφτίστηκαν εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στις άφεση αμαρτιών και ζητούν και λαμβάνουν κατά την επαγγελία του Πατρός την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο βαφτίζων εν πνεύματι Αγίου και πυρή, τρίτον και τέταρτον, απομακρύνονται από τη γενναία αυτή την πονηρά και τη διεστραμμένη, καθώς ζουν δικαίως, αγίως και ευσεβώς τον παρόντα αυτό αιώνα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ένας νέος λαός με διαφορετικές συνήθειες, διαφορετικό πολίτευμα, διαφορετική συμπεριφορά, διαφορετική πίστη, διαφορετικές επιλογές στη ζωή τους. Και βέβαια όλοι οι άλλοι άνθρωποι που βλέπουν αυτή την αλλαγή, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή που συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους θεωρούν αιρετικούς. Και οι πρώτοι άνθρωποι που παραξενεύονται και γίνονται εχθροί του ανθρώπου που δέχεται τον Χριστό είναι οι οικιακοί του. Τώρα λοιπόν τι λέει ο Κύριος μας αναφέροντας σε αυτό που αναφέρθηκες και εσύ, εάν της έρχεται προς εμέ και δε μισεί. Εκείνο το οποίο προσπαθεί να φανερώσει στους ανθρώπους είναι ότι πρέπει να απαλλαγούν από την εξάρτηση της συναισθηματικής αγάπης που έχει λογικά κάθε άνθρωπος με την οικογένειά του. Δηλαδή ο Χριστός δεν ήρθε να φέρει ειρήνη, μάχηρα ήρθε να βάλει. Να χωρίσει πατέρα από γιο, νύμφη από πεθερά, αδελφό από αδελφό, χάριν του ονόματος του Ιησού Χριστού. Όχι λοιπόν, δεν έχει την έννοια του μισώ και θέλω να του κάνω κακό, αλλά αποστρέφομαι από τη συναισθηματική αγάπη, απομακρύνομαι από τη συναισθηματική αγάπη της συγγένειας, γιατί εγώ Κύριον τον Θεό μου θέλω να αγαπάω εξ όλης της καρδίας μου, ψυχής μου, διανοίας μου και δυνάμεώς μου κατά την εντολή του Κυρίου. Βεβαίως και των πλησίων μου σαν τον εαυτό μου. Και οι πρώτοι πλησίων μας είναι οι οικιακοί μας. Άλλο λοιπόν να τον αγαπάω σαν τον εαυτό μου επειδή είναι πλησίον μου, αλλά να είμαι διαφορετικά φερόμενος, σκεπτόμενος, ενεργών και επιλέγων τη ζωή μου, καθώς είμαι χριστιανός, και άλλο να είμαι εξαρτώμενος από την αγάπη του πατέρα μου, της μητέρας μου, για να μην μπορώ να πλησιάσω τον Χριστό. Που έχω ένα ωραίο παράδειγμα στη ζωή μου πάνω σε αυτό, όταν αναγεννήθηκα, και δέχθηκα τον Ιησού Χριστόν σύμφωνα με το Λόγο Του και με το Ευαγγέλιο Του, όχι σύμφωνα με τις θρησκείες και τη θρησκεία που υπήρχε σαν κατεστημένο στη χώρα μου. Όταν λοιπόν, αγαπητέ Ματθαίο από την Πολωνία, αναγεννήθηκα και δέχθηκα τον Χριστό, η μητέρα μου η οποία με αγαπούσε πάρα πολύ και την αγαπούσα πάρα πολύ, τώρα έχει φύγει εν Κύριο, ήρθε και μου είπε, «Α, έγινες αιρετικός». Τώρα πώς να της εξηγήσω ότι δεν έγινε αιρετικός.
Και μου λέει, άκουσε να δεις, εγώ έχω την καρδιά μου, πράγματι ήταν πολύ άρρωστη με την καρδιά της. Τώρα θα πεθάνω. Από τη θλίψη, από τη στενοχώρια, γιατί εσύ έγινες αιρετικός. Είχα βγάλει τις εικόνες μέσα από το σπίτι μου, είχε αλλάξει η ζωή μου τελείως. Και εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και μου λέει, θα ξαναπάς στην εκκλησία? Ούτε ναι, ούτε όχι, της είπα. Μου λέει, αν ξαναπάς, εγώ θα πεθάνω. Και το εννοούσε. Και ήξερα ότι το εννοούσε και ήξερα ότι είναι πολύ πιθανόν. Δηλαδή, η στενοχώρια της ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ όμως κρυφά πήγα εκείνο το βράδυ στην εκκλησία. Πηγαίνοντας λοιπόν εκείνο το βράδυ στην εκκλησία, αφού προσευχήθηκα, ακούω στο κήρυγμα να λέγεται, όταν πίστεψα και ήρθα στην εκκλησία, η μητέρα μου είπε, εάν ξαναπάς θα πεθάνω. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Και εγώ της είπα, μητέρα, εγώ θα ξαναπάω στην εκκλησία, εσύ δεν θα πεθάνεις, αλλά θα σώσει ο Χριστός και εσένα και όλη την οικογένειά μας. Και έτσι έγινε. Ελέγχθη στο κήρυγμα από τον αδελφό που κήρυτε. Εγώ πήρα πολύ θάρρος. Γύρισα σπίτι λοιπόν και μου λέει η μητέρα μου, πήγες στην εκκλησία? Λέω, πήγα μάνα. Λέω, πω πω, θα πεθάνω. Δεν το αντέχω αυτό. Της λέω, άκουσε μάνα να δεις. Εγώ θα πηγαίνω στην εκκλησία, θα πηγαίνω στο Χριστό, με αναγέννησε ο Χριστός, άλλαξε τη ζωή μου. Εσύ δεν θα πεθάνεις, θα σε φυλάξει ο Θεός και θα σε ευλογήσει ο Θεός, θα σε σώσει και εσένα και όλη την οικογένειά μας. Όταν τ' άκουσε η μάνα μου, λέει, α, έτσι είναι παιδί μου. Λέω, έτσι ακριβώς. Ε, καλά πήγαινε τότε. Και η χαρά μου έγινε πλήρης. Γιατί στην απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό, επεμβαίνει ο Θεός με ενέργειες, με ενέργειες θαυμάτων. Αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εκείνο όμως που προσπαθεί ο Χριστός να μας πει μέσα από το Λόγο Του είναι, μην εσύ υποταχθείς στις αντιδράσεις, στις αντιθέσεις των οικιακών σου, είναι φυσιολογικές και λογικές. Εσύ μείνε στο Λόγο του Θεού και εγώ θα ενεργήσω προς σωτηρία. Γιατί αν πιστέψεις εσύ στον Ιησούν Χριστόν, θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Δηλαδή θέλει ο Θεός να μην φοβόμαστε να ομολογήσουμε το όνομα του Χριστού, γιατί όταν ομολογούμε το όνομα του Χριστού, τότε έρχεται ο Θεός υπερασπιστής μας και μεταβάλλει τα πάντα. Προς ευλογία βέβαια και προς σωτηρία. Άρα λοιπόν, μην παραξενεύεσαι για τη λέξη μισό, γιατί δεν είναι το μίσος το οποίο αναφερόμαστε σήμερα στη διάλεκτό μας, στη δική σου, στη δική μου και όλοι οι άνθρωποι, αλλά είναι η απάρνηση, όπως θέλει ο Χριστός να απαρνηθεί στον εαυτό σου. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, λέει ο Χριστός, για να το διαβάσουμε και αυτό, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας πάρει το σταυρό του κάθε μέρα και ας με ακολουθεί. Αυτό είναι το μίσος. Μάλιστα αλλού λέει, εάν δεν μισήσεις και τον εαυτό σου ακόμη, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου. Δεν σημαίνει να μισώ τον εαυτό μου, να απαρνηθώ τον εαυτό μου. Απαρνούμεθα, διακόπτουμε τη συναισθηματική εξάρτηση. Διακόπτουμε την εξάρτηση σαρκικής αγάπης, συγγενικής αγάπης. Και αγαπάμε πρώτα τον Κύριο, πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός σώζει και εμάς και όλους τους συγγενείς μας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ αδερφέ Ματθαίο από την Πολωνία, και να κάνει σωτηρία μεγάλη σε σένα και στην οικογένειά σου. Συνεχίζουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας. Διαβάζω. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να σας γεμίζει πλούσια με τη δύναμη του Πνεύματος του του Αγίου. Ήθελα να μου διευκρινίσετε κάτι επάνω σε ένα εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης, Ισαΐας Καπαΐτα 10-12. Για να το βρούμε, αδερφέ μου. Ισαΐας Καπαΐτα 10-12. Διαβάζω. Να συνεχίσω όμως την ερώτησή σου. Στο χωρίο αυτό γίνεται λόγος για τις γλώσσες του Πνεύματος του Αγίου που επρόκειτο να λαμβάνουν οι πιστοί στην Καινή Διαθήκη?
Στο εδάφιο 12 ποια είναι η ανάπαυση και η άνεση με την οποία να αναπαύεται ο κουρασμένος. Το λαλήν γλώσσας, δηλαδή με το να λαλείς γλώσσας, αναπαύεται η φορτωμένη και κουρασμένη ψυχή του ανθρώπου. Ναι, αγαπητέ, ανώνυμα διαβάζω από τον Ισαΐα Καπαΐτα 10-12. Θα διαβάσω από το 9. Τι να θέλω, θέλει διδάξει ο Κύριος την σοφία, και τι να θέλει κάμι να καταλάβει την διδασκαλία. Αυτή είναι ως βρέφη από γεγαλακτισμένα, ποσπασμένα από τον μαστόν. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, με στίχον επί στίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θέλει μιλεί προς τον λαόν αυτούτον. Προς τον οποίον είπε, αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον κυκοπιασμένο, και αυτή είναι η άνεση, αλλά αυτοί δεν θέλησαν να ακούσωσι. Σαφώς μιλάει για τις ξένες γλώσσες που θα δώσει ο Θεός στην Καινή Διαθήκη με άλλες γλώσσες και μιλάει για το λαό Ισραήλ, όπου προσπάθησε ο Ιησούς Χριστός, αφενός μεν, αφετέρου η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, γιατί το κήρυγμα του Ευαγγελίου ξεκίνησε στα Ιεροσόλυμα από τους μαθητάς μετά την Πεντηκοστή και την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου των 120 ατόμων. Πίστεψαν βέβαια πολλοί Εβραίοι, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, αλλά σαν λαός, ο λαός Ισραήλ, ποτέ δεν δέχτηκε τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και λέγει ότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα θα ομιλεί προς τον λαό τούτον, όπως έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, και ο λαός αυτός δεν θα ακούει τελικά και δεν θα καταλάβει αυτό που ο Θεός τους δόρισε, την ανάπαυση και την άνεση. Ποια είναι η ανάπαυση? Λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στο 28 εδάφιο 11 κεφάλαιο. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Το ξαναδιαβάζω τον Ισαΐα. Προς τον οποίον είπε, αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία δύναται να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένον. Ποια είναι η ανάπαυση? Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Και συνεχίζει. Άρατε το ζυγό μου εφημάς, πάρτε το φορτί και μάθετε απ' εμού, πάρτε το ζυγό μου, μπέστε στον ίδιο ζυγό με μένα. Ο ζυγός ήταν δύο ξύλα που έβαζαν τα κεφάλια τους, δύο βόδια για να οργώσουν με μεγαλύτερη άνεση και πιο αποτελεσματικά. Μάλιστα το ένα βόδι ήταν πιο δυνατό συνήθως από το άλλο και αυτό οδηγούσε, αλλά και αυτό το ξεκούραζε το άλλο βόδι, το οποίο ήταν και το πιο αδύνατο. Θέλεις λοιπόν να αναπαυθείς, πες στο ζυγό του Χριστού. Πες στον ίδιο ζυγό. Περπάτα μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο δυνατός, ο οποίος θα προχωράει, θα σε βοηθάει να προχωράς, αλλά και εσύ θα στέκεσαι δίπλα στο Χριστό, ώστε ο Χριστός θα συνεργάζεται με σένα και θα αποκαλύπτεται η δόξα του, και εσύ θα συνεργάζεσαι με τον Χριστό και θα γίνεσαι αίτιος σωτηρίας. Αυτή λοιπόν είναι η ανάπαυση, το ξαναδιαβάζω. Άρατε εσείς οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Θέλετε βρει ανάπαυση στις ψυχές σας, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Ποια είναι η ανάπαυση λοιπόν? Είναι ο Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, που θέλει να γίνει σωτήρα σου, λυτρωτή σου, Κύριός σου, Θεός σου και φίλος σου. Γι' αυτό μπες μέσα στο ζυγό του Κυρίου και θα αναπαυθεί η ψυχή σου και θα βρεις ανάπαυση. Και ποια είναι η άνεση? Σε πολλά σημεία αναφέρεται η λέξη άνεση και θέλω να τα δούμε μαζί. Πρώτα να πάμε στην Β' Κορινθίου και θα δείτε γιατί το λέω έτσι. Β' Κορινθίους, Β' κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Διαβάζω από μέσα. Β' 12. Ότε δε ήλθον εις την Τροάδαν, δια να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού και ενήχθησε με θύρα εν Κυρίω, δεν έλαβον άνεσιν εις το πνεύμα μου, διότι δεν έβρον τον Τίτο τον αδελφό μου. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Γιατί ενώ περίμενα να ήταν εκεί, ο Τίτο δεν ήτανε. Και δεν βρήκα άνεση στο πνεύμα μου. Η άνεση στο πνεύμα του ανθρώπου
έρχεται όταν είναι με το Χριστό και περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Άνεση στο πνεύμα σημαίνει ελευθερία, ησυχία στο πνεύμα του. Γιατί αν δεν έχεις άνεση στο πνεύμα δεν μπορείς να ησυχάσεις. Έχεις ταραχή, έχεις φόβους. Και άνεση στο πνεύμα έρχεται όταν τα πράγματα γίνονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά αν πάμε και στην ίδια επιστολή, στην Ζήτα κεφάλαιο και 5 εδάφιο διαβάζω. Διότι αφού ήρθουν στην Μακεδονία, λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ουδεμία άνεση έλαβε η σάρξιμον, αλλά κατά πάντα εθλιβόμεθα. Υπάρχει λοιπόν η άνεση του πνεύματος, αλλά υπάρχει και η άνεση της σάρκας. Γιατί όταν δεν υπάρχει άνεση της σάρκα, υπάρχει θλίψη, στενοχώρια. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ουδεμία άνεση έλαβε η σάρξιμον, αλλά κατά πάντα εθλιβόμεθα, έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Άρα υπάρχει και άνεση της σάρκας που καταστρέφεται όταν υπάρχει θλίψης και έσωθεν και έξωθεν. Δηλαδή και από τους εκτός της πίστεως ανθρώπους, αλλά και μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί να σου δημιουργήσουν θλίψη οι αδελφοί. Έσωθεν φόβη, έξωθεν μάχε. Υπάρχει όμως και πάλι στο ίδιο, στην επιστολή τη Δευτέρα, στο Ήτα κεφάλαιο και στο 13 εδάφιο και θέλω να το διαβάσω. Επειδή δεν θέλω να είναι εις εσάς άνεσης, σε άλλους άνεσης, εις εσάς δε στενοχωρία, αλλά να γίνει ενισότητη, ώστε εν το παρόντι καιρό το περίσσευμά σας να πληρώσει την στέρηση των άλλων. Υπάρχει επίσης άνεση στα οικονομικά, δηλαδή στη ζωή την ανθρώπινη. Όχι μόνο λοιπόν στη θλίψη, όχι μόνο στο πνεύμα άνεσης, αλλά υπάρχει και στη σάρκα και στη ζωή μας, όταν ερχόμαστε στα στενοχώρια, ως εστέρηση. Ποιος λοιπόν θα φέρει άνεση στη ζωή μας? Μόνο η χάρη του Θεού. Με τη χάρη του Θεού θα υπάρχει άνεση στη ζωή μας. Πράγμα το οποίο μας το υπόσχεται ο Θεός. Και ανάπαυση και άνεση. Τώρα, στη συνέχεια γράφεις. Το λαλή γλώσσας, δηλαδή με το να λαλούμε γλώσσες, αναπαύεται η φορτωμένη και κουρασμένη ψυχή του ανθρώπου. Βέβαια. Βέβαια. Το να μιλάμε γλώσσες σημαίνει ότι πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Την πρώτη φορά ότι μας βάφτισε ο Χριστός εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, και τη δεύτερη φορά ότι πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Και όταν πληρούται ο άνθρωπος Πνεύματος Αγίου, καθώς λέγει η Γραφή ο λαλών γλώσσα αναγνώριση των εαυτών οικοδομεί, αυτοοικοδομείται, αλλά και επεμβαίνει και ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο καταλυτικά και αποτελεσματικά στο να ειρηνεύει ο άνθρωπος, να ησυχάζει ο άνθρωπος και να ευλογείται ο άνθρωπος. Αυτό λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου, είναι εντολή, είναι προτροπή του Ευαγγελίου η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Και η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου αποδεικνύεται με το σημείο της πλήρωσης που είναι το να λαλεί κανείς γλώσσες αγνώριστες. Βεβαίως μπορεί μια πλήρωση Πνεύματος Αγίου να είναι με μικρά δύναμη, με μεγάλη δύναμη, με πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό που διαφοροποιείται είναι στην πλήρωση η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά η απόδειξη ότι πληρούται ο άνθρωπος Πνεύματος Αγίου είναι να λαλεί γλώσσες. Και είναι αναγκαίο, απαραίτητο. Μάλιστα στην επιστολή προς Κορινθίους αναφέρεται στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον δεν λαλεί προς τους ανθρώπους αλλά προς τον Θεό, γιατί κανένας δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δεν απροφητεύεται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου,
λαλούντες γλώσσες. Εδώ να κάνουμε μια μεγάλη διευκρίνηση και σημαντική. Η γλωσσολαλιά δεν είναι χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι σημείο και απόδειξη της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου είναι τα είδη γλωσσών. Άλλο λοιπόν να μιλάς γλώσσες αγνώριστες και άλλο να έχεις το χάρισμα είδη γλωσσών. Που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χάρισμα. Και δεν το έχω συναντήσει στην Εκκλησία πάρα πολλές φορές, το έχω συναντήσει κάποιες φορές. Αλλά να μην μπερδεύουμε την έννοια του χαρίσματος για τη γλωσσολαλιά. Το να μιλάς ξένες γλώσσες δεν είναι χάρισμα. Είναι το σημείο, η απόδειξη ότι επλήστης Πνεύματος Αγίου. Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, το σημείο του Πνεύματος του Αγίου είναι να μιλάς ξένες γλώσσες και μιλώντας ξένες γλώσσες οικοδομείς τον εαυτό σου. Γι' αυτό μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δε να προφητεύετε. Βέβαια υπάρχει ένα εδάφιο στο οποίο κάποιοι έχουν μπερδευτεί, που λέγει η Γραφή «Μη πάντες λαλούσι γλώσσες», διαβάζω από το ΙΒ κεφάλαιο, το εδάφιο από το 29 θα διαβάσω. «Μη πάντες είναι Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες συνεργούσι θαύματα, μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, μη πάντες διερμηνεύουσι». Εδώ μιλάει για χαρίσματα και διακονίες. Γιατί στο 28 λέγει «Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία διακονίες, Αποστόλους πρώτων, προφήτες δεύτερον, διδασκάλους τρίτων, επτά χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, χαρίσματα θαύματα, χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών». Αυτά είναι χαρίσματα. Άρα δεν έχουν όλοι όλες τις διακονίες, ούτε έχουν όλοι όλα τα χαρίσματα. Γι' αυτό λέει «μην πάντες λαλούσι γλώσσας». Δεν μιλάει για το σημείο το να μιλήσεις ξένες γλώσσες όταν βαφτιστείς ή πληστείς ή πληρώνεσαι Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αγαπητέ φίλε, να μιλάμε ξένες γλώσσες, να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, να οικοδομούμε τον εαυτό μας και στη συνέχεια να ζητάμε από το Θεό και όλα τα υπόλοιπα χαρίσματα που ο Θεός θέλει να μας τα δώσει, γιατί για τους ανθρώπους τα έχει ετοιμάσει ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας για την οικοδομή της Εκκλησίας, καθώς και τις διακονίες που ο Χριστός τις δίνει για τον καταρτισμό της Εκκλησίας. Σε ευχαριστούμε, αγαπητέ μου ανώνυμε, για το email που μας έστειλες, ο Θεός να σε ευλογεί. Συνεχίζουμε με μία φίλη μας. «Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τον αγνό σκοπό σας. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, αφού στην Αγία Γραφή λέγεται ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει με την εσχάτη σάλπιγγα, τότε γιατί αναφέρονται άλλες 7 σάλπιγγες στην Αποκάλυψη? Δεύτερον, το Άγιο Πνεύμα δίδεται μόνο από τον Πατέρα Θεό? Τρίτον, κάθε φορά που θέλω να προσευχηθώ νιώθω ένα έντονο φόβο ότι κάτι κακό θα μου συμβεί, ότι θα εμφανιστεί και θα με τρομάξει. Είναι από τον πονηρό? Είναι ένας έντονος φόβος που με εμποδίζει να έρθω σε επαφή με τον Θεό μέσα από την προσευχή? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και των προτέρων. Μία φίλη σας». Ναι, αγαπητοί μας φίλοι, ευχαριστούμε τον Θεό για σένα και για το email σου. Διαβάζω την πρώτη σου ερώτηση. «Αφού στην Αγία Γραφή λέγεται ότι η αρπαγή θα γίνει με την εσχάτη σάλπιγγα, τότε γιατί αναφέρονται άλλες 7 σάλπιγγες στην Αποκάλυψη?» Για να το δούμε, αγαπητοί φίλοι μας. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής, το 4ο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο που αναφέρεται για την αρπαγή. «Διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου δεν θέλουμε να προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανώντες σε Χριστό θέλουσι να στηθεί πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου». Στην αρπαγή της Εκκλησίας λοιπόν αναφέρεται σάλπιγγα Θεού, ενώ στην Αποκάλυψη, και να το βρούμε και αυτό, αναφέρεται σε σάλπιγγες αγγέλων. Για να το βρούμε όμως πως το γράφει.
Λοιπόν, διαβάζω από το Ήτα κεφάλαιο, από το 4 εδάφιο. Ήτα κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο, 4 εδάφιο. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των Αγίων εκ της χειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού και έλαβε ο Άγγελος το θυμιατήριον και γέμισε αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έριψεν στην γη. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμός και οι 7 άγγελοι οι έχοντες τα 7 σάλπιγγας ετοίμασαν εαυτούς για να σαλπίσωση. Οι 7 σάλπιγγες λοιπόν στην Αποκάλυψη σαλπίζονται από 7 αγγέλους. Η αρπαγή της Εκκλησίας έχει γίνει. Και έχει γίνει με την τελευταία σάλπιγγα του Θεού. Άλλο λοιπόν η σάλπιγγα του Θεού και άλλο η σάλπιγγα των αγγέλων. Η σάλπιγγα του Θεού είναι προς σωτηρία, η σάλπιγγα των αγγέλων είναι για μεγάλες κρίσεις. Για τιμωρία, για εκδήλωση της οργής του Θεού. Ενώ η σάλπιγγα του Θεού είναι για την ευλογία των ανθρώπων, για το μάζεμα και την αναχώρηση. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητοί μας φίλοι. Το Άγιο Πνεύμα δίδεται μόνο από τον Πατέρα Θεό. Στις πράξεις των Αποστόλων, ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο κηρυγμά του, την μέρα της Πεντηκοστής, περιγράφει απόλυτα τέλεια, θα έλεγα, τα περί του Πνεύματος του Αγίου και διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο πράξεις των Αποστόλων και 33 εδάφιο. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Άρα το Πνεύμα το Άγιο είναι εκ του Πατρός εκπορευόμενο και έρχεται στον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο βαφτίζων εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Εδώ περιγράφεις λίγο, αναφέρεσαι λίγο, στο περίφημο Φιλιόκβε, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό, λένε οι Καθολικοί, ενώ οι Ορθόδοξοι λένε εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Η αλήθεια είναι ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα και δίδεται διά του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο βαφτίζων εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι το Πνεύμα του Θεού, το οποίο ο Ιησούς Χριστός, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, παίρνει από τον Πατέρα δια της Αναστάσεως, όχι ο Λόγος του Θεού, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, είναι ο βαφτίζων εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Γιατί με την Ανάστασή του και την ανάληψή του εισήλθε στον Πατέρα, έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και εξέχε στους ανθρώπους. Ποιος είναι ο βαφτίζων εν πνεύματι Αγίου και πυρή? Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, αλλά ταυτόχρονα και ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Από ποιον εκπορεύεται το Πνεύμα το Άγιο? Από τον Πατέρα τον Ουράνιο, γιατί είναι το Πνεύμα του Θεού. Και ποιος βαφτίζει τον άνθρωπο εν πνεύματι Αγίο και πυρή? Ο Ιησούς Χριστός, καθώς είναι γεγραμμένο, αυτός είναι, εκείνος είναι που θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί μας φίλοι. Τρίτη ερώτηση, κάτι που θέλω να προσευχηθώ. Γιατί κάθε φορά που θέλω να προσευχηθώ νιώθω ένα έντονο φόβο ότι κάτι κακό θα μου συμβεί ή ότι κάτι θα εμφανιστεί και θα με τρομάξει? Είναι από τον πονηρό? Είναι ένας έντονος φόβος που με εμποδίζει να έρθω σε επαφή με το Θεό μέσα από την προσευχή? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων. Βεβαίως είναι από τον πονηρό, αγαπητοί μας φίλοι. Βεβαίως είναι από τον πονηρό. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέγει, δεν θέλω να αγνοείτε τα διανοήματα του εχθρού. Δεν θέλω να αγνοείτε τα διανοήματα του εχθρού. Και ιδίως στην επιστολή του προς Εφεσίους αναφέρει στο 6ο κεφάλαιο και στο 10ο εδάφιο. Το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Διότι δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας και εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίας. Άρα λοιπόν
ο διάβολος μεθοδεύεται την πλάνη. Μάλιστα, δίδονται οι διακονίες από τον Χριστό στην Εκκλησία για τον καταρτισμό των Αγίων, ώστε να μπορούν να εργαστούν τη διακονία τους, την αποστολή τους και να οικοδομούν το σώμα του Χριστού. Διαβάζω από την Εφεσίους πάλι 4ο κεφάλαιο και 12 εδάφη, τώρα 13. «Έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, δηλαδή εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Γιατί, για να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθεδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσομεν σε αυτόν κατά πάντα, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός». Άρα ο διάβολος έχει διανοήματα και μεθοδίες, έχει αγωνίζεται να γκρεμίσει τον πιστό και να τον απομακρύνει από την παρουσία του Θεού. Ποια είναι όμως τα όπλα του και οι συνήθειές του, οι μεθοδίες του? Πρώτον είναι, δελεάζει τον άνθρωπο. Προσπαθεί να τον δελεάσει, να τον φέρει κοντά του. Να τον κάνει να έρθει πιο κοντά του. Να τον απομακρύνει από τον Χριστό. Με ψεύτικες υποσχέσεις. Με τα φώτα της Βαβυλώνας. Με τις ματαιότητες, με τις αμαρτίες. Όπως τα κατάφερε στην παραβολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και δελέασε το νεότερο Υιό και τον κατέστησε άσωτο Υιό, καθώς εγκατέλειψε το σπίτι του πατέρα και πήγε στην χώρα τη μακράν για να ζήσει ασώτος. Η πρώτη μεθοδία λοιπόν του διαβόλου είναι ο δελεασμός της ψυχής του ανθρώπου. Δελεάζει τη σάρκα, την ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου με το κοσμικό φρόνημα. Καθώς είναι γραμμένο, εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι σε αυτόν. Διότι πάντο εν το κόσμο, δηλαδή η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του πατρός, αλλά εκ του κόσμου. Η πρώτη μεθοδία του λοιπόν είναι να δελεάσει τον άνθρωπο με τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Η δεύτερη μεθοδία του είναι να τρομοκρατήσει, να φοβήσει, ώστε να αναγκάσει τον άνθρωπο να φύγει. Και το κράτος του διαβόλου, η ισχύ του διαβόλου είναι ο φόβος του θανάτου. Γιατί έχει εξουσία να θανατώνει. Άλλωστε το μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Άρα τρομοκρατεί τον άνθρωπο. Αυτό προσπαθεί να κάνει και σε σένα, να σε φοβήσει. Αλλά ο Χριστός λέει, μη φοβού, μόνο πίστευε. Εάν εγώ είμαι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Ο διάβολος είναι νικημένος, μην το φοβάσαι. Πήγαινε στην προσευχή, ζήτησε το αίμα του Χριστού να έρθει επάνω σου για να φύγει ο διάβολος και τότε θα βρεθείς στην άνεση και στην ανάπαυση που είπαμε προηγούμενα, θα βρεθείς στο ζυγό του Χριστού και ο Κύριος θα σε ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια. Η τρίτη μεθοδία του Χριστού είναι η πλάνη. Στο μεθοδεύεστε την πλάνη, δηλαδή να πλανήσει τον άνθρωπο με το ψέμα, με τις ψεύτικες διδασκαλίες, με τις ετεροδιδασκαλίες, με τις αιρέσεις απολίας, ακόμη με ψεύτικες υποσχέσεις, με σοφία ψεύτικη, με θρησκείες ψεύτικες. Τρίτη λοιπόν μεθοδία του διαβόλου είναι να πλανήσει τον άνθρωπο και να τον απομακρύνει από το Θεό, να χάσει την πίστη του, να χάσει την ενότητα της πίστεως που έχει με τον Χριστό και με τα αδέλφια του μέσα στην Εκκλησία. Και η τέταρτη μεθοδία είναι η κατηγορία, ο κατηγορών τους αδελφούς ημών εις τον Θεό ημέρα και νύχτα. Κατηγορεί στο Θεό τους ανθρώπους, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει ο Χριστός που είναι ο υπερασπιστής μας. Και κατοικεί στους ανθρώπους το Θεό. Άδικος είναι ο Θεός. Δεν βλέπεις φτώχεια, πείνα. Δεν βλέπεις την κατάντια των ανθρώπων. Την κατάντια των ανθρώπων δεν την έφερε ο Θεός. Ο διάβολος την έφερε. Και ο διάβολος τη φέρνει. Κατηγορεί έπειτα τον έναν αδελφό στον άλλον. Για να χωρίσει. Γιατί όταν χωρίσει εύκολα κερδίζει τις ψυχές των ανθρώπων.
να φέρει διάσπαση. Ενώ ο Χριστός θέλει την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, προσεύχεται και λέει «Κάμε αυτούς να είναι εάν Πάτερ εν τη αληθεία σου». Μια ενότητα στην ίδια διδασκαλία στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο διάβολος θέλει να χωρίσει τους ανθρώπους, γι' αυτό κατηγορεί τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας αποκαλύπτει τα διανοήματα και τις μεθοδίες του διαβόλου για να γνωρίζουμε από πού προέρχονται και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Τα αντιμετωπίζουμε με το αίμα του Χριστού, με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού, με την πίστη μας στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, με το να τον εμπιστευόμαστε, αλλά και με το να αγαπάμε τους αδελφούς μας και τον Χριστό. Αληθεύοντες στην αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητοί μας φίλοι, για το email σου, για τις ερωτήσεις σου, μας έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτά τα ωραία και σημαντικά ζητήματα της καθημερινής ζωής μας. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Θα είμαστε πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα μέσα από τα βάθη της ψυχής μας κάθε ευλογία πνευματική στα Επουράνια να έχετε από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.